Γεια σας! Έχοντας πλέον επιστρέψει στη διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ίσως αυτή είναι η περίοδος που ετοιμάζεται την πρώτη εξατομικευμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών σας. Συνήθως κλείνουμε τα ραντεβού αυτά χειρόγραφα, δηλαδή δίνουμε έναν κατάλογο στους γονείς και αυτοί καλούνται να επιλέξουν το χρονικό διάστημα στο οποίο θέλουν να προσέλθουν για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Υπάρχει ωστόσο μια εφαρμογή που όλο αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Η εφαρμογή ονομάζεται appoint.ly και η εγγραφή σε αυτήν είναι δωρεάν. Μπαίνουμε λοιπόν στην εφαρμογή αυτή και πατάμε το κουμπάκι Register. Θα κληθούμε να συμπληρώσουμε το email μας. Βάζω εδώ το email μου και εδώ βάζω έναν κωδικό τον οποίο να μπορώ να θυμάμαι και στον οποίο θα πρέπει το πρώτο σύμβολο να είναι κεφαλαίο και να έχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. Τσεκάρω το κουμπάκι I'm not a robot και τικάρω επίσης τα δύο παρακάτω πλαίσια ελέγχου και στο τέλος πατάω το πράσινο κουμπί Try it for free. Εδώ καλούμε να καταχωρήσω το όνομα και το επίθετό μου. Και στη συνέχεια, εδώ πέρα, να επιλέξω το τέλος του link το οποίο θα μπορώ να στέλνω στους γονείς των μαθητών μου. Για παράδειγμα, ωραία, η ζώνη ώρας μας είναι ρυθμισμένη σωστά στην Αθήνα και πάταμε Start. Όταν θα μπούμε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα, θα υπάρχει εδώ πέρα στο Appointment Types ένα ήδη έτοιμο link, το οποίο μας ξεναγεί στη λειτουργία της πλατφόρμας. Πατάμε λοιπόν Edit για να μην φτιάχνουμε ένα καινούριο link. Εδώ πέρα που λέει A Quick Introduction, να γράψουμε εμείς πρώτη ενημέρωση γονέων και μπορούμε να βάλουμε και μία σύντομη περιγραφή, για παράδειγμα αυτή είναι η πρώτη ενημερωτική συνάντηση γονέων εκπαιδευτικών. Μας ρωτάει πόση ώρα θέλει να διαρκεί το κάθε ραντεβού μας. Ας βάλουμε εμείς 15 λεπτά που είναι μια λογική ώρα. Αν θέλουμε να υπάρχουν διαλύματα μεταξύ των ραντεβού, είναι ρυθμισμένο στα 0 λεπτά και το αφήνουμε έτσι. Και αν θέλουμε να υπάρξει μια υπενθύμηση προς τους συμμετέχοντες, εμείς θα βάλουμε να γίνει υπενθύμηση μία μέρα πριν. Το link λοιπόν του ραντεβού μπορούμε επίσης να το αλλάξουμε. Ας γράψουμε πρώτη ενημέρωση και στη συνέχεια Next. Μας ρωτάει με ποιο τρόπο θέλουμε να επικοινωνήσουμε εμείς με τους γονείς. Θα βάλουμε το You to Participant, ώστε να ενημερώσουμε εμείς τον κάθε γονέα για τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθεί στην πλατφόρμα. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον πεδίο. Εάν το τικάρουμε αυτό, μπορούμε για παράδειγμα να ζητήσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό ή κάποιο άλλο στοιχείο, για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο του μαθητή. Εγώ ωστόσο το αποτσεκάρω. Αν θέλουμε να προσθέσουμε έναν κωδικό για τη συνάντηση αυτή, εγώ επίσης το αφήνω αποτσεκαρισμένο, και αν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε επιλέξτε την ημέρα και την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να προσέλθετε στο σχολείο για την πρώτη ατομική ενημέρωση. Πατάμε Next όταν είμαστε έτοιμοι και εδώ πέρα καλούμαστε να επιλέξουμε το διάστημα κατά το οποίο θα μπορούν να ενημερωθούν οι γονείς. Ας σβήσουμε όλα αυτά τα διαστήματα που υπάρχουν διαθέσιμα και εδώ θα επιλέξουμε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρόκειται να γίνει συνάντηση. Εάν η συνάντησή μου, για παράδειγμα, θα πραγματοποιηθεί από τη 1 έως τις 5 Νοεμβρίου, θα πρέπει να το πληκτρολογήσουμε στο date range. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε να αποτσεκάρουμε το repeat every week, αλλιώς θα φαίνεται σαν ένα εβδομαδιαίο γεγονός. Ξετσεκάρουμε λοιπόν εδώ και βάζουμε date range, πατάμε το κουμπάκι αυτό και επιλέγουμε, για παράδειγμα, από 1 Νοεμβρίου. Επιλέγουμε μετά την ημερομηνία λήξης, 5 Νοεμβρίου. Και τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε τις ώρες κατά τις οποίες επιθυμούμε να γίνει η συνάντηση αυτή. Ας πούμε ότι η συνάντησή μας θέλουμε να γίνει από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 7, για παράδειγμα.
Κρατάμε πατημένο στο 4 και σέρνουμε προς το 7 το ποντικάκι μας στη Δευτέρα και βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχει επιλεγεί 16.00, 19.00. Εάν ωστόσο θέλαμε για παράδειγμα να ξεκινάει 4 και 4 και όχι 4 ακριβώς, κάνουμε ένα κλικ επάνω στον αριθμό αυτό, στα λεπτά και βάλουμε 15 μέχρι 19. Κάνοντας κλικ έξω από την περιοχή αυτή, πατώντας το Enter, έχει καταχωρηθεί. Εάν επιθυμούμε το ίδιο να συμβεί και τις υπόλοιπες ημέρες, σύρουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα πληκτρολόγησε 16 και 20, οπότε μπαίνουμε και πάλι και το αλλάζουμε και βάζουμε 16 και 15. Ας πούμε ωστόσο, εάν κάνουμε λάθος, πατάμε το Χ, όπως έκανα εγώ τώρα. Ας πούμε ωστόσο ότι θέλουμε η Τετάρτη και η Πέμπτη να μείνουν κενές και να πάμε πάλι στην Παρασκευή, αλλά να βάλουμε άλλες ώρες, για παράδειγμα 6 με 8. Έχει πληκτρολογηθεί εδώ πέρα 6 με 8, επομένως το αφήνουμε ως έχει και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Save. Εδώ λοιπόν έχει δημιουργηθεί η πρώτη μας συνάντηση και πατώντας το Preview μπορούμε να δούμε τη συνάντηση αυτή. Βλέπουμε ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη ξεκινάνε από 4 και 4 τα ραντεβού μας. Βλέπουμε και πάλι ότι είναι ανατέταρτο, 4 και 4, 4 και μισή, 4 και 45 και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε στις 6 και 45 που είναι το τελευταίο ραντεβού το οποίο τελειώνει στις 7 που επιλέξαμε ως ώρα λήξης των ραντεβού μας. Και εδώ πέρα αντίστοιχα στην Παρασκευή τα ραντεβού μας ξεκινάνε στις 6 ώρα και τελειώνουν στις 7 και 45 ώρα προσέλευσης, δηλαδή 8 το τελευταίο ραντεβού. Ας γυρίσουμε όμως πάλι πίσω, πατώντας το back. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη σελίδα. Όταν οι γονείς θα κλείσουν κάποιο ραντεβού, μπορούμε να το δούμε στο Your Appointments. Εδώ πέρα θα δούμε λοιπόν τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί. Για να ξαναμπούμε όμως στη σελίδα που ήμασταν πριν, πατάμε Types. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε με ποιο τρόπο θα ενημερώσουμε τους γονείς. Καταρχήν, είμαστε στη σελίδα που έχουμε πατήσει το Types και βλέπουμε τα ραντεβού που έχουμε καταχωρήσει. Και πατάμε το κουμπάκι Copy Link. Πάμε στα email μας και δημιουργούμε ένα καινούριο μήνυμα. Βάζουμε ως παραλήπτες τους γονείς και σαν θέμα το link για την πρώτη ενημερωτική μας συνάντηση και εδώ κάνουμε επικόλυση στο link. Το στέλνουμε και οι γονείς θα πάρουν το μήνυμα με το link στο οποίο μπορούν να μπουν για να καταχωρήσουν το ραντεβού τους. Όταν θα μπουν λοιπόν οι γονείς για να καταχωρήσουν το ραντεβού τους, θα δουν ακριβώς αυτή την οθόνη. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν την ημέρα και την ώρα που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, ας πάμε στην Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα. Στο πεδίο Your Email θα συμπληρώσουν το email τους. Και στο πεδίο What is your name θα συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους. Ή ακόμη και το όνομα μαθητή, ανάλογα με τις οδηγίες που εσείς μπορεί να τους έχετε δώσει. Πατάνε το πορτοκαλί κουμπάκι. Και το ραντεβού τους έχει ήδη καταχωρηθεί. Σε εσάς λοιπόν θα έρθει ένα μήνυμα το οποίο θα λέει ότι έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο ραντεβού και όταν θα πάτε στο Your Appointments θα μπορείτε εδώ πέρα να δείτε αυτούς που έχουν κάνει εγγραφή στα ραντεβού σας. Εγώ τώρα δημιούργησα 2 ραντεβού. Εάν κάποιος έχει δημιουργήσει 2 ραντεβού κατά λάθος, μπορείτε να έρθετε σε συνεννόηση μαζί του και να διαγράψετε το ένα από τα 2. Πατώντας λοιπόν τη ροδελίτσα, πατάτε Cancel. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την εφαρμογή με κάποια από τα ημερολόγια που ήδη χρησιμοποιείτε και έτσι να σας έρχονται οι ενημερώσεις και σε αυτά. Πατάτε λοιπόν τη ροδελίτσα και έχετε τη δυνατότητα να το συνδέσετε είτε με το Google Calendar είτε με το Outlook, πατώντας την αντίστοιχη επιλογή. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν κάποιος κλείσει ραντεβού μια συγκεκριμένη ώρα, το ραντεβού αυτό πάβει να υφίσταται, είναι ενεργό δηλαδή για τους υπόλοιπους χρήστες, για να μην δημιουργούνται διπλοεγγραφές. Έτσι, για παράδειγμα, πάμε να το δούμε λίγο στο Types. Στο Preview και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ραντεβού που πριν είχαμε πατήσει ήταν στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι από τις 6 και 45 πάει στις 7 και 4 και έτσι το ραντεβού των 7 δεν υπάρχει πλέον και δεν μπορεί κάποιος να κάνει διπλοεγγραφή. Νομίζω ότι πλέον ο τρόπος επικοινωνίας μας με τους γονείς είναι κυρίως τα email και έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία των ενημερώσεων στέλνοντας μέσω αυτής της εφαρμογής τα διαθέσιμα ραντεβού στους γονείς.
Τέλος, έχω δημιουργήσει ένα βιντεάκι με οδηγίες προς τους γονείς για το πώς μπορούν να κλείσουν το δικό τους ραντεβού και το link σας το έχω στην περιγραφή του βίντεο, ώστε αν θέλετε να το προωθήσετε κι εσείς τους γονείς για να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους χωρίς να χρειαστεί να τους γράψετε οδηγίες με τη μορφή κειμένου. Για οποιαδήποτε απορία, γράψτε μου σχόλιο και θα σας απαντήσω. Γεια σας!